Σας απευθύνομαι και πάλι σε μια κρίσιμη καμπή της μάχης με την πανδημία. Για το θόρο χρέος μου, αλλά και έτσι το αισθάνομαι. Και γιατί μπροστά στη νέα έξαρση του κορονοϊού έχω την ίδια πίστη στις δυνατότητές μας με εκείνη που είχα όταν σας καλούσα στην πρώτη αναμέτρηση μαζί του. Έχουμε περάσει 7 δύσκολους μήνες. Η κυβέρνηση, θυμίζω, μάχεται ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα. Εθνικά θέματα, μεταναστευτικό οικονομία, αλλά και φυσικές καταστροφές. Ειδικά όμως στον πόλεμο για την υγεία, χρειαζόμαστε όσο πουθενά αλλού σύμμαχο το συνειδητό πολίτη. Ο ιός είναι εδώ, είναι παρόν. Δεν έπαψε να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Και είναι πολύ πιο θανατηφόρος από την εποχική γρίπη. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει εμβόλιο και θεραπεία, πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί του. Αλλάζοντας όμως σημαντικά την καθημερινότητά μας. Το κάνουμε για να προστατεύσουμε όχι μόνο τους εαυτούς μας, αλλά και όσους αγαπάμε. Ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Αξιοποιήσαμε το καλοκαίρι για να θωρακίσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που από 557 κλίνες μεθ πέρυσι έχει σχεδόν 1000 τώρα. Και από θέματα υγειονομικών υλικών με ορίζοντα μηνών. Προσλάβαμε περίπου 6.200 νέους νοσηλευτές και γιατρούς. Όλοι από τους οποίους θα μείνουν μόνοι μας στο ΕΣΥ. Πολλαπλασιάσαμε τα ημερήσια τεστ. Ενώ είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη που διαθέτουμε τα καινούργια rapid test αντιγόνων. Καθώς η απειλή για τη δημόσια υγεία ξαναφουντώνει, σας καλώ σε μια νέα εγρήγορση. Χωρίς νέα γενικά μέτρα σε όλη την επικράτεια. Αλλά με συνεπή εφαρμογή όσων ήδη ισχύουν. Και με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως και όποτε χρειαστεί, σε περιοχές που εμφανίζουν υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, όπως είναι σήμερα η Αττική. Στόχος μας, οι μικρές ατομικές παραχωρήσεις να αποτρέψουν τη μία και μεγάλη υποχώρηση της υγείας και της οικονομίας μας. Τι δεν θέλουμε να δούμε? Μια επιθετική αύξηση κρουσμάτων και δασωληνωμένων. Μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς αυστηρούς οριζόντιους περιορισμούς, αυτό που αποκαλούμε lockdown? Φυσικά και μπορούμε. Από εμάς εξαρτάται. Μάσκα λοιπόν πρέπει να είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους και να αναπτυχθεί τηλεεργασία. Ενώ συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν για κάποιο διάστημα διαδικτυακά. Θα το πω ανοιχτά. Το δίλημα είναι αυτοπροστασία ή καραντίνα. Και γνωρίζοντας τις συνέπειες της δεύτερης, έχουμε καθήκον να επιλέξουμε την πρώτη. Κοινωνίες, ας πούμε. Παρά το γεγονός ότι από πέρυσι στην Αττική έχουν προσθεθεί 250 λεωφορεία, αυτά δεν φάνηκαν αρκετά για να αποφύγουμε φαινόμενα συνωστισμού. Γι' αυτό και θεσμοθετήσαμε τα κυλιόμενα ωράρια προσέλευσης στην εργασία. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα οχήματα και συχνότερα δρομολόγια. Οι έκτακτοι καιροί επιβάλλουν έκτακτα μέτρα. Έτσι, από τη μεθεπόμενη εβδομάδα, 100 νέα λεωφορεία μπαίνουν σε κίνηση και άλλα 400 ως το τέλος του χρόνου. Οι εβδομάδες που έρχονται θα κρίνουν τους επόμενους μήνες, ίσως και χρόνια. Και πρέπει να βρεθούμε και πάλι μπροστά από τον κορονοϊό, αντί να τον ακολουθούμε. Με στοχευμένα μέτρα πάντα, όπου χρειάζεται. Άλλωστε, η παγκόσμια κινητοποίηση για το εμβόλιο δίνει ελπίδες ότι όχι πολύ αργά αυτό θα ανακαλυφθεί.